Ο αυτοαπομονωμένος λόγω κρουσμάτων COVID-19 στο περιβάλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν ψήφισε διαδικτυακά στην τριήμερη διαδικασία για την ανάδειξη των νέων μελών στη Δούμα. Νωρίτερα, δύο πλατφόρμες εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα υποχρεώθηκαν κατόπιν αιτήματος των ρωσικών αρχών να αποσύρουν εφαρμογή που δημιούργησαν υποστηρικτές του Αλεξέη Ναβάλνη, με την οποία υποδεικνύονταν αντικυβερνητικοί υποψήφοι οι οποίοι θα μπορούσαν να αναδειχθούν στις εκλογές. Η Google και η Apple κατέληξαν στο μοναδικό ορθό συμπέρασμα, που είναι πολύ απλό. Στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο καθένας θα πρέπει να συμμορφωθεί με το Ρωσικό Σύνταγμα και τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή υποστηρίζει ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα δέχεται επιθέσεις από εξωγενείς παράγοντες με στόχο τη μόχλευση του αποτελέσματος. 50% των επιθέσεων προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 25% από τη Γερμανία, 20% από τη Νότια Κορέα και το υπόλοιπο 5% από την Κίνα. Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν δεδομένη την επικράτηση της Ηνωμένης Ρωσίας με διακύβευμα το ποσοστό. Διερωτώνται αν η Δούμα θα ελέγχεται και πάλι πάνω από τα 2/3 από το κυβερνόν κόμμα που θα επιτρέπει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.